Ένα κόσμο σκοτεινό και επικίνδυνο, με αδιανόητες παγίδες για ανήλικα παιδιά που μπλέκονται στα δίκτυα επιτίδιων σκιαγραφούν τα στοιχεία που φέρνει στο φως ο ετήσιος απολογισμός Twin Hope. Περίπου 1 εκατομμύριο διευθύνσεις URL με περιεχόμενο παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης απομακρύνθηκαν μέσα στο 2021 από το διαδίκτυο. Το δυναμικό του οργανισμού που συντονίζει 50 γραμμές καταγγελιών σε όλο τον κόσμο συγκαταλέγεται η SafeLine, η γραμμή του ελληνικού κέντρου ασφαλούς διαδικτύου του ΙΤΕ που συμβάλλει από την Κρήτη στην καταπολέμηση του φαινομένου ανάρτησης υλικού παιδικής κακοποίησης στο διαδίκτυο. Ένα έτσι απογοητευτικό θα λέγαμε νούμερο, από την άλλη όμως το 72% των καταγγελιών, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο, συντριπτικά μεγάλο ποσοστό, αφαιρέθηκε, κατέβηκε από το διαδίκτυο μέσα σε 72 ώρες. Το 33% των καταγγελιών για παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο που δέχτηκε η safeline.gr στην Ελλάδα αφορά σε υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Όπως εξηγεί η υπεύθυνη της ανοιχτής γραμμής Μελιτίνη Χριστοδουλάκη, το 96% του παράνομου υλικού που έχει μπλοκαριστεί απεικονίζει κορίτσια. Στην πλειοψηφία τους, ποσοστό 81% είναι ηλικίας 3 έως 13 ετών. Κάτι που υποδεικνύει ότι όσο μικραίνει ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών που έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, τόσο το πρόβλημα γιγαντώνεται. Περίπου το 80% των περιπτώσεων αφορούσαν εικόνες ή βίντεο κοριτσιών που απεικονίζονταν από ηλικία 3 έως 13 ετών. Εδώ οι μικρότερες ηλικίες θυματοποιούνται περισσότερο. Όλο και μικρότερα σε ηλικία πλέον παιδιά, κορίτσια, εισέρχονται στο χώρο του διαδικτύου. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτού του παράνομου υλικού δημιουργείται από τα ίδια τα θύματα μέσω sexting, όπως ονομάζεται η ανταλλαγή φωτογραφιών και μηνυμάτων με κυρίως σεξουαλικό περιεχόμενο με τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Είτε grooming, όπως χαρακτηρίζεται η αποπλάνηση ανηλίκων που γίνεται μέσω του διαδικτύου. Στην Ελλάδα οι έρευνες δείχνουν ότι το 6% των παιδιών ηλικίας 12 έως 17 ετών έχουν κάνει sexting, ενώ 1 στα 4 παιδιά έχει δεχτεί πολύ προσωπικές φωτογραφίες άλλων ατόμων. Σε εθνικό επίπεδο φαίνεται ότι το 6% των παιδιών έχει χρησιμοποιήσει το sexting για την αποστολή και την λήψη πολύ προσωπικών πληροφοριών, ενώ 1 στα 4 παιδιά πάλι φαίνεται να έχει δεχθεί εικόνα ή βίντεο που αφορά σεξουαλικό περιεχόμενο. Παγκοσμίως εκτιμάται ότι 1 στα 4 κορίτσια και 1 στα 4 αγόρια έχουν μοιραστεί πολύ προσωπικές φωτογραφίες. Η υπεύθυνη της ανοιχτής γραμμής για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο SafeLine, νομικός Μελιτίνη Χριστοδουλάκη, επισημαίνει ότι οι γονείς οφείλουν να έχουν πρόσβαση και έλεγχο περιεχομένου στους λογαριασμούς των παιδιών τους στα κοινωνικά δίκτυα, ώστε να σιγουρεύονται ότι οι ρυθμίσεις απορρίτου είναι ιδιωτικές. Μια φωτογραφία η οποία ανέβηκε εκεί πάνω και είναι καθόλου νόμιμη και αθώα, όπως την νομίζουμε εμείς, πολύ εύκολα μπορεί να γίνει αντικείμενο επεξεργασίας και στη συνέχεια να επαναδημοσιευθεί τροποποιημένη, παραποιημένη.